Αύξηση της τάξης του 9,6% σημειώθηκε στις επιχειρήσεις της εστίασης το 2023 σε σχέση με το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ανάσα φαίνεται πως πήρε το περασμένο έτος ο κλάδος της εστίασης, με το ρέθιμνο ωστόσο να σημειώνει την μικρότερη αύξηση πανελλαδικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2023. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίαση, ο κύκλο εργασιών το 4ο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 1.979.722.478 ευρώ, σημειώνοντα αύξηση 6,3% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2022, όπου είχε ανέλθει σε 1.861.816.389.000 ευρώ. Για τι επιχειρήσει των περιοχών, περιφερειακών ενωτήτων, με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών το 2023 μεγαλύτερη από 1%. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας 12,5% και η μικρότερη αύξηση 2,2% στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας με 6%. Οι επιχειρηματίε τη εστίαση στο Ρέθυμνο τονίζουν ότι το 2023 ήταν εξαιρετικά καλό έτος, το οποίο έδεσε μια πολύ δυνατή σεζόν. Τη μικρή αύξηση σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελστάτ αποδίδουν στο γεγονός ότι το τελευταίο τρίμηνο πολλά είναι τα καταστήματα που κλείνουν, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη πυλών εισόδου της πόλης δεν ευνοεί την επισκεψιμότητα. Το ρεύμα που σχέτει είναι στο κέντρο της Κρήτης και δεν έχει πύλες εισόδου και εξόδου. Όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο για το τέλος σεζόν και μιλάμε για στην ουσία νεκρούς μήνες να έρθει κάποιος αποκλειστικά στο ρέθμινο για να κάνει διακοπές ή για οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο παράγοντα ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι αναφέρομαι στην εστίαση, σε ένα ποσοστό 80% ίσω και 90%, ειδικά φέτο 90%, κλείνουν τέλο του Οκτώβρη, τι πρώτε μέρε του Νοέμβρη, κλείνουν και δεν υπάρχει αντικείμενο δηλαδή, για την εστίαση. Υπάρχουν λίγοι συνάδελφοι οι οποίοι μένουν ανοιχτοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Οπότε τα στοιχεία τη Ελσάτη είναι σωστά. Και οι δύο χρονιέ, όπω αναφέραστε και για το 2022 και το 2023, ήταν εκπληκτικέ χρονιέ. Δηλαδή. Ε, και η επιχείρηση δικιά μας, αλλά και γενικά το κλίμα στο επιχειρήν της καφεστίασης κατέγραψε νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ συγκινητικά. Θα τα χαρακτήριζα τα βάνη. Είναι εξαιρετικά νούμερα. Στίχημα για του επιχειρηματίε στην εστίαση αποτελεί η διατήρηση του υψηλού επίπεδου υπηρεσιών του Ρεθίμνου, με του ίδιου να ζητούν βοήθεια και συνεργασία από του νομοθέτε σχετικά με τι μεταρρυθμίσει τι οποίε προβαίνουν. Η πολιτεία πρέπει να συζητά μαζί μα. Η πολιτεία νομοθετεί, αλλά εμεί εφαρμόζουμε τον νόμο. Είναι ωραία να ξέρει θεωρία, αλλά στην πράξη πρέπει να έχει συμμάχου προκειμένου να πετύχει όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να βιάζονται οι νομοθετούντε, θα πρέπει με εμάς παρέα, αγκαλιά, να πάμε παρακάτω. Την ίδια στιγμή ακρίβεια γονατίζει αρκετούς καταστηματάρχες, οι οποίοι φαίνεται πως κάθε χρόνο δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταπεξέλθουν, χαρακτηρίζοντας το χειμώνα του 2023 ως εξαιρετικά δύσκολο. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το κράτος, μάλλον δεν λειτουργεί, λειτουργεί εκεί που, του τους βολεύει. Είναι δυνατόν ντομάτα 99 λεπτά τη μια μέρα και την άλλη μέρα ένα 60. Αν θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό, εγώ ε, ε, θα ζητήσω συγγνώμη και δεν θα ξαναπώ τίποτα. Ο χειμώνα του 23 ήταν άσχημο. Πολύ δύσκολο χειμώνα για την εστίαση. Αναφερόμαστε στην εστίαση πάντα. Και έχει να κάνει με πάρα πολλού λόγου. Ο κυριότερο λόγο είναι η οικονομική δυσπραγία που έχει ο Έλληνα. Και όλο αυτό επηρεάζει σύν του συντελεστέ του ΦΠΑ που αυξήθηκαν όπω πολύ καλά από την 1η-1η του 2024 σε ορισμένα βασικά είδη και έπονται και άλλα από την 1η του Ιουνίου.